Σάβα, πες μου λιγάκι, σε παρακαλώ. Προβλέπεις, Σάβα, προβλέπεις να έχουμε escalation που λένε και οι Αμερικανοί στο στρατιωτικό τομέα, να ξέρουμε το βράδυ τι μας περιμένει εδώ, ή πιστεύεις ότι τα πράγματα θα ερεμήσουν? Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε και να ερμηνεύουμε τις δηλώσεις όλων των πλευρών. Από τη στιγμή που έχουμε την δήλωση της Ρωσίας, εκενώστε το Κίεβο, φύγετε, διότι όσοι μείνετε θα θεωρηθείτε Ουκρανοί εθνικιστές, αυτό είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι θα κλιμακώσουν και θα επιχειρήσουν την ολοκληρωτική πολιορκία της Κιέβου. Καλά, δεν είναι υποχρεωτικό πάντως ο άλλος να αφήσει τέτοιες όνειρες το σπίτι του. Μπορεί να μην θέλει να μην έχει καμία σχέση με την πολεμική εμπλοκή. Να αφήσει το σπίτι για να μην θεωρηθεί εθνικιστής. Κύριε Παυλόπουλε, στον πόλεμο είναι επειδή ζητάμε τη λογική της κοινωνίας και επικρατεί άλλη λογική. Αλλά δεν γνωρίζω πολλούς που θα έφευγαν εύκολα από την πατρίδα τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Σάβα Καλεντερίδη. Ήταν μια πληροφορία την οποία την ήθελα, όπως αντιλαμβάνεστε, για προσωπικούς λόγους. Ακουγόταν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε στο ρεπορτάζ. Ναι. Να συνεχίσουμε στο ρεπορτάζ. Όπως λέγαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, είμαστε εδώ έξω από το παιδιατρικό και παιδοχειρουργικό νοσοκομείο του Κιέβου. Είναι εξειδικευμένο μεγάλο νοσοκομείο, καλύπτει όχι μόνο την πρωτεύουσα αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Κάνω λίγο ησυχία για να περάσει το ασθενοφόρο. Ναι. Λοιπόν, μπήκαμε μέσα, συναντηθήκαμε με τη διοίκηση και με τους γιατρούς και μας ξενάγησαν για να μας εξηγήσουν ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Mm-hmm. Δεν προλάβαμε να σας στείλουμε ακόμα τις εικόνες, οι οποίες είναι συγκλονιστικές. Έλα, Χριστό. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, καθώς ουσιαστικά οι περισσότερες από τις κλινικές αυτές πρέπει να λειτουργήσουν υπογείως. Έχουν μεταφερθεί στα υπόγεια και λειτουργούν. Ναι. Οπότε είναι ο ένας πάνω στον άλλον, είναι όλοι εξαντλημένοι. Τα παιδάκια είναι τα πιο αθώα θύματα κάθε πολέμου. Εδώ θα επανέλθουμε στην ίδια αυτή η ιστορία. Εμάς μας πήγαν στην αιματολογική κλινική, όπου είδαμε εικόνες τις οποίες δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να δούμε. Είναι τα παιδάκια στιβαγμένα στους διαδρόμους, είναι παιδάκια με σοβαρές αιματολογικές ασθένειες, οι οποίες αντιμετωπίζονται με πολύ ισχυρές θεραπείες και με πάρα πολύ σημαντικές ιατρικές εργασίες. Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, μέσα σε αυτή τη συνθήκη και με τους συναγερμούς να βαράνε, δεν μπορεί κανένας να δώσει την ιατρική βοήθεια που απαιτούν οι καταστάσεις για αυτά τα παιδιά. Όταν τα παιδάκια αυτά είναι στο διάδρομο, πάνω σε ένα στρώμα, με τους γονείς τους να κοιμούνται απ' έξω και τους γιατρούς να μην έχουν φύγει από εδώ, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μία ακόμα επίπτωση αυτής της ιστορίας του πολέμου καταγράφεται και εδώ, μέσα στο παιδιατρικό και παιδοχειρουργικό νοσοκομείο του Κιέβου. Είναι λίγο σκληρές οι εικόνες, τις οποίες θα δείτε κάποια στιγμή στη συνέχεια, όταν θα καταφέρουμε μαζί με τον Δημήτρη τον Αλεξάκη να σας τις στείλουμε. Πάντως, για μία ακόμη φορά, οι άνθρωποι εδώ στο Κίεβο, και πιο συγκεκριμένα οι άνθρωποι του νοσοκομείου του Κιέβου, στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα μέσα και από την κάμερα του Open, ότι είναι εδώ, δεν έχουν φύγει 5 μέρες να πάνε στο σπίτι τους, κοιμούνται μαζί με τους ασθενείς τους και θα συνεχίσουν. Έλα, Χρήστο μου. Θα με συγχωρέσετε. Ναι. Και θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, γιατί αυτό θεωρούν ότι είναι και το πατριωτικό τους καθήκον. Και πραγματικά πρόκειται για μια τιτάνια προσπάθεια, η οποία δεν βρίσκεται πουθενά, ούτε στους πολεμικούς συσχετισμούς, ούτε στις διακρατικές φιλίες και εχθρότητες. Βρίσκεται ακριβώς στο ανθρώπινο επίπεδο. Υπάρχουν άνθρωποι που φροντίζουν ανθρώπους. Και κυρίως τους ασθενέστερους και κυρίως τους πιο ευαίσθητους, τα παιδιά μας, ναι, τα παιδιά όλου του κόσμου.